Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Mitch Show. Καθημερινά σε 9 παρα 20 μέσα από τη συχνότητα Σερτένα, η Σάτρια επιστρέφει χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Έτσι δεν είναι, Άκη Τσοχατζόπουλε? Ναι, κοιτάξτε, εγώ τούτη δύσκολη ώρα ένα μπορώ να πω σίγουρα. Μη σκιάζεστε, ωραία, και μην το βάζετε κάτω. Πάλι με χρόνια μαγειρούς, πάλι δικά μας θα είναι τα ΕΣΠΑ, η Μπελβεντέρε και οι επιδοτήσεις. Αχ, που είναι εκείνα τα χρόνια, ωραία, σοσιαλιστικά χρόνια. Δεν σάσαν τότε που τα είχατε όλα και ανέβατε το τζάκι και τα κάρβουνα με τα 100 ευρώ ζώα και μου θέλατε και αλλαγές. Άρα τα λέω, κύριε Κουτσούμπα. Μη κάνετε, κύριε Λόγκ, κύριε Τσοκατζόπουλε. Δηλαδή, τι περιμένατε ότι θα έλεγα την απαγωγή λέξη που είναι το αντίθετο του όχι? Ποτέ! Όχι, όχι και πάλι όχι. Εδώ στο τζαντζίδι κουπάω, του λέω τρία δίπητα με σοσιαλιστικό τζαντζίκι και με τον που με ρωτάει το παιδί απ' όλα, λέω όχι, όχι, που σημαίνει ναι. Είναι όπως το μονό στην Αλένα. Στα τρία κόνε πέναλτι και στα τρία όχι ναι. Έτσι είναι, Βασίλη Λεβέντη. Περιμένατε να σας πω να πάτε στο διάολο όλοι οι αρκουδέιδες, πετώστο και αρμόστο και καλά το περιμένατε, μονοκύτταρες αμοιβάδες, αχινοί, βόδια, κρασοπατέρες του Βλόστοκη. Έχετε τουλάχιστον το γνώδι σε αυτόν, κάτι είναι και αυτό. Να πάτε στο διάολο όλοι τώρα, στον τάφο να πάνε όσοι δεν παρακολουθήσουν τη σημερινή εκπομπή και όσοι την παρακολουθήσουν, όλοι. Πώς? Ναι, ξεκινάμε να συνεχίσω τα πινελίκια, γιατί νηστεύω, κυρίες και κύριοι. Το MasterChef βρήκαν τρόπο να ξεπεράσουν σε τηλεθέαση το Survivor. Άνοιξε, Γερανέ! Σεφ, να έρθω μπροστά. Έλα και από μπροστά και από όπου θέλεις. Γιατί μπορώ να τα αποφύγω. Βρήσε, βρήσε! Τι είναι αυτό το προϊόν αφόδευσης, σιγά βάλει το καπάκι, που κοίταται μπροστά μου εγώ. Τι είναι αυτό? Α, είναι μια δική μου συνταγή, Σεφ. Τι έχει δηλαδή? Λοιπόν, ναι. Καραμέλωσα το τζίντζερ, ναι, και στη συνέχεια έκανα φλαμπέ, ένα ταρτάρ και πρόσθεσα ένα σεβίτσε για να κάνω ραγού. Μετά? Μετά μπλανσάρισα το κλαρινφιέ. Από το κλαρίνο είναι το θέμα. Ναι. Το πας πολύ καλά. Ναι, και έκοψε τα λαχανικά μου ζουλιέν. Τώρα να μιλήσω ή να μην μιλήσω? Να μιλήσεις, να μιλήσεις. Με αυτό το ξέρασμα δεν κάνουμε το 8%. Χώσε, γιατί χανόμαστε. Τι είναι αυτά που μου τσαμπουνάς, Μωρινέλη Φουρτάδο? Εγώ ένα σάπιο μήλο βλέπω που μόνο για να κάνει σκοποβολή ο Λέγκολας είναι. Έλα, βάλτε το καπάκι από πάνω. Δώσε κι άλλο πόνο. Στο Survivor ξεκατηνιάζονται. Θα μας περάσουν. Τόσο άχρηστη σε πια, τόσο ντουβάρι. Έρχεσαι λίγο πριν τον τελικό και δείχνει στο σεφ σου ένα πιάτο που δεν θα το έτρωγε ούτε ο Καραμαλής αν τον είχες αφήσει νηστικό 8 μήνες. Μα σεφ, έχει κι άλλο από μέσα. Βρήσε! Βρήσε! Μήλο είναι αυτό, μωρή Μιλάγκρος, η αντίθεση ή μπαμπούσκα, ε! Μα να σας πω από μέσα. Έβαλα ο γκρατέν γέμιση με γλασέ γκρατινέ και αφού έδωσα ένταση στο κονφί, το έσβησα με σκαλόπια να δέσει. Δεν πουλάει το σκέτο βρίσιμο! Πήγαινε το στα προσωπικά! Κάντο reality! Αλήθεια, παιδάκια έχεις? Όχι, όχι, σε δεν έχω. Δεν μπορεί ένα τόσο ωραίο πλήν ατάλλαντο κορίτσι να μην έχει μία σχέση, κάτι έχω κι εγώ. Είμαι χρόνια με το Σταύρο. Μήπως είναι παντρεμένος ο Σταύρος και δεν την παντρεύεται? Ωραία, πιάσαμε λαβράκι. Παντρεμένος ο Σταυράκος, παντρεμένος. Όχι, 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 Σεφ, τι είναι αυτά που λέτε? Μπαίνει η γυναίκα του Σταύρου να τα κάνει όλα ρόιδο. Κάνε τον έκπληκτο, τον έκπληκτο. Πού είναι ρε αυτή? Πού είναι ρε αυτή να τη βγάλω το μαλλί τριχά-τριχά? Τι συμβαίνει, κυρία μου? Εδώ είμαστε Ακαδημία Μαγειρικής για reality, μας πέρασες. Καλά, Σεφ, συγγνώμη. Εντάξει, ηρεμώ. Τι κάνεις, κακά! Τι κάνεις, ρε! Όχι, όχι, να μην ηρεμήσεις, αλλά να μας πεις τι σου συμβαίνει. Αυτή η παστρικιά, Σεφ μου. Αυτή μου ξελόγιασε τον άντρα μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας άφησε και με δύο παιδιά. Είστε έγκυος στο δεύτερο? Όχι, Σεφ, απλώς να. Παράφαγα λίγο. Τι είναι αυτά που λέει, Σεφ? Πρώτη φορά τη βλέπω στη ζωή μου. Τώρα είναι ευκαιρία για ξεμάλιασμα. Δώσε! Δώσε! Κυρίες μου, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας και δεν θα τα λύσουμε εδώ. Αλλά εγώ στη θέση σου, Φοφό, θα τη έβγαζα το μαλλί τρίχα-τρίχα. Έλα εδώ, μωρέ. Άξε με, άξε με, τρελή, τρελή. Μου τον δικό μου άντρα βρήκε να ξεγελογιάσει, μωρή, μωρή, θα σε κάνω. Πού να ξέρω εγώ τον άντρα σου, μωρή? Καγκόψα 10% είναι αυτό. Μπρίζω σέντε λίγο ακόμα. Έλα, έλα! Μην ανησυχείτε, κυρία Φοβό μου. Όσο καλή και να είναι στο καρεκλάτο που κάνουν 7 φορές τη μέρα με τον άντρα σας.
Με το που θα του μαγειρέψει αυτά τα ξερατά, θα γυρίσει πετώντας σε εσάς. Τι είναι αυτά που λέει, μωρή, θα σε σκίσω. Εφτά φορές στην μέρα μου. Τι είναι αυτά που λες, μωρή, τρέλο καμέρο, δεν σε ξέρω πρώτη φορά, σε βλέπω στη ζωή μου. Τι λες, τρελή. Έλα, δώσε, δώσε και ένα φινάλε να παγιωθούμε. Πάμε. Κυρία Φοφό μου, εγώ στη θέση σας θα έκανα και ένα τεστ DNA στα παιδιά. Δεν θέλω να σας ανάψω φωτιές. Μια σκέψη έκανα, γιατί οι ψηλές σας μου θύμισαν βοσκόπουλο. Είναι αυτά που λες, μωρή. Μωρή, τα δικά μου τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά, μωρή, θα κάνω τεστ DNA. Θα σου δώσω, μωρή, και την περούκα να τη φας. Θα κάνω και τεστ DNA. Άσε με, τρελή, άσε με, μην με πιάνεις, μ' ακουμπάς. Μα αφού εγώ τα έκανα τα παιδιά. Δικά μου δεν είναι σεφ τα παιδιά, εγώ δεν τα γέννησα. Μην αφήσεις μία λεπτομέρεια να σου χαλάσει το reality. Ξεμαλιαστείτε, ξεμαλιαστείτε! Έλα, έλα, δώσε, δώσε! Κι άλλο, κι άλλο! Ο Γιάννης Φερόπουλος μίλησε για όλους και για όλα στο Βαγγέλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Ιωάννη, το μεγαλομάρτυρα του Ολυμπιακού. Μαμά, τι ήταν αυτό, κύριε Σφερόπουλε? Κάντε δουλειά σας, κύριε Ιωάννου, δεν είναι τίποτα. Θα κάνει προπόνηση στα τρίποντα ο Μάντζαρης. Coach, γιατί δεν ήταν σε φόρμα φέτος το βελούδινο μυστρί του Ολυμπιακού? Το Μάντζαρη εννοείται? Ναι. Τι εννοείται ότι δεν ήταν σε φόρμα, κύριε Ιωάννου? Εννοώ ότι φέτος ζήτησε τα δικαιώματα των σούτου το τέτρις. Γιατί? Για να το ανεφοδιάζει τούβλα. Είστε άδικος, κύριε Ιωάννου. Ο Μάντζαρης έδωσε πολλά στην ομάδα, όπως και ο Μπόγρης. Μα coach, ο Μπόγρης έχει παίξει λιγότερα μάτς και από τη Λάου ανάργεια στο Survivor. Άμυνα, άμυνα! Κομπίνα είναι, κύριε Ιωάννου. Επίτηδες τον κρύβουμε. Γιατί? Για να μην το δουν από το NBA και μας τον κλέψουν το κελεπούρι. Το ίδιο κάνετε και με τη βελούδινη Νικολούλη του Ολυμπιακού. Ποια είναι η βελούδινη Νικολούλη? Ο Τόμσον. Και γιατί το λέτε έτσι? Γιατί μόνο η Νικολούλη μπορεί να βρει εύστοχο καλάθι του φέτος. Ο Τόμσον, κύριε Ιωάννου, στις προπονήσεις βλέπει το καλάθι σαν βαρέλι. Δηλαδή ψάχνει την κάνουλα για να στάξει μπύρα. Δεν χάνει σουτ, κύριε Ιωάννου. Το ίδιο και ο Ρόμπερτς. Ναι, αλλά την Τρίτη το ξεχάσατε τόση ώρα στον πάκο το Ρόμπερτς. Για λόγους τακτικής, κύριε Ιωάννου. Εφάρμοζα το γνωστό μπασκετικό απόθεμα. Αν αγαπάς κάποιον, άστο στον πάγκο. Αν δεν γυρίσει ποτέ στο μάτς, σημαίνει ότι κάποιος μα***ς τον ξέχασε στον πάγκο. Δεν έπρεπε, coach, γιατί ο Βίσπαν ήταν καυτός και ο Βαγγέλης Ιωάννου έτοιμος να ακουστεί στα πέρατα της Λιθουανίας. Άμυνα! 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 Δηλαδή, κύριε Ιωάννου, αν το μάτς ήταν 72-72 και το παίρναμε με τρίποντο του Σπανούλη, πώς θα το περιγράφατε? Ευκολάκι! Σπανούλης! Το βελούδινο μαντρί του Ολυμπιακού που το ξεβλάχεψε ο Κωστόπουλος, πάντα Σπανούλης, του στέλνει για αγβρούβες. Σηκώνεται από το εξωγικό του στο κρυοκούκι. Γιατρείς! Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός! Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός! Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός! Τι την έκανε? Πού να ξέρω. Μπήκε ένας μαλάκας Λουθιανός μπροστά μου και δεν βλέπω Χριστό. Κύριε Ιωάννου, ξέρω εγώ, ο Σπανούλης και ο Μπράουν δεν χάνουν buzzer beater ποτέ. Μα ο Μπράουν δεν έχει πάρει buzzer beater ποτέ. Επίτηδες, για να μην χαλάσει το ποσοστό του. Θέλετε να πέσει από το 100% στο 95%? Ποιο ποσοστό, coach? Αυτός έχει 3 χρόνια να βάλει πλυντήριο. Γιατί? Γιατί το καλάθι μετά πλυτά του είναι άδειο. Ούτε εκεί δεν ευστοχεί το βελούδινο τραγί. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Ο Γιώργος Σταθάκης έδειξε για άλλη μια φορά ότι ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω του καίγεται, δεν κάνει ποτέ το χαμόγελό του. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο δελτίο μας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Γιώργο Σταθάκη. Η χαρά είναι όλη δική μου, κυρία Κοζιώνη. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Κύριε Υπουργέ, σας βλέπω να χαμογελάτε. Γιατί με έχετε δει ποτέ να μην χαμογελάω? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποια θετική είδηση για την ελληνική οικονομία, ε? Όχι. Από όσο ξέρω, η ελληνική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Και τότε, γιατί γελάτε? Γιατί αν κλαίω θα καλυτερεύσει η οικονομία? Αν ήταν έτσι, να βάζαμε υπουργό οικονομικών τον Παναγιώτη Γιαννάκη, να χορταίναμε μυρολόι, να βγάζαμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι το καλοκαίρι θα έρθει επιτέλους το τέλος των μνημονίων? Και να μην έρθει, κυρία Κοζιώνη μου. Εμείς το χαμόγελό μας δεν θα το χάσουμε. Είστε και φάτος. Γυρίζω από του Τζανακόπουλου, λα, 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 λα. Υπήρχε κάτι θετικό από την επίσκεψή σας στον κύριο Τζανακόπουλο? Βέβαια, φυσικά. Ποιο ήταν αυτό το θετικό? Ότι δεν τον είδα, γιατί έλειπε. Μάλιστα.
Υπουργέ, συμμερίζεστε τον φόβο ορισμένων για την κλιμάκωση της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Εσείς πώς με κόβετε από τη φάτσα, το συμμερίζομαι. Για να χαμογελάτε, μάλλον όχι. Κάνετε λάθος, ασφαλώς και το συμμερίζομαι. Και τότε, γιατί χαμογελάτε, Υπουργέ μου. Γιατί προετοιμάζομαι. Για να πείτε τι ακριβώς. Με το χαμογελό στα χείλη, πάνει φαντάρι μας μπροστά. Κύριε Υπουργέ, ας επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι να πάρει μπρος ξανά η ελληνική οικονομία? Όσο εύκολο είναι να κερδίσει ο Σπύρος Μπιμπίλες τον Ιβάν Τράγκο στο τελικό της πυγμαχίας. Το θεωρείτε αδύνατον δηλαδή? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Μα είπατε ότι η ελληνική οικονομία είναι σαν το Σπύρο Μπιμπίλα πυγμάχο. Έχετε δει το δεξί κροσέ του, βάζει και φιστικάκι Αιγίνης. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μεγάλη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κοζιώνη μου, οι δημοσκοπήσεις είναι σαν την αποτρίχωση μπικίνι. Δηλαδή? Δηλαδή δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα της φιλοσιάς, αλλά ένα μέρος της. Δηλαδή δεν θα κάνατε στον ΣΥΡΙΖΑ? Αποτρίχωση μπικίνι. Δημοσκόπηση. Εσείς θα εμπιστευόσασταν κάποιον που λέει ότι καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Σας κάνει να χαμογελάτε? Ναι, αυτό περίμενα, γιατί γενικώς δυσκολεύομαι. Δεν εμπιστεύεστε δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη? Ούτε για να αλλάξει πάνες στο Μορουλίνι Κατρουλίνι, τι να λέμε τώρα. Κύριε Υπουργέ, μία τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Τι θα λέγατε σε κάποιον ψηφοφόρο σας που είναι απογοητευμένος επειδή δεν πραγματοποιήσατε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις? Να βρει μία κόμενα να ξεδώσει. Μα τι λέτε, κύριε Υπουργέ μου? Την αλήθεια λέω, κυρία Κοζιώνη μου. Έχετε δει εσείς κανένα ερωτευμένο να ασχολείται με τις υποσχέσεις του Σταθάκη και του Φλαμπουράρη? Και με τι ασχολείται δηλαδή? Με το γιατί είναι ενεργό το μωράκι μετά τις 3 τη νύχτα, αφού σου έχει στείλει καληνύχτα από τις 2.30. Φέρε το γουρνόπλο τώρα να το ξεσκίσουμε. Γεια. Πίσω από τις κάμερες του Μίτσου Σόου, τα γέλια δεν σταματάνε ποτέ. Μπαλά, θα κάνω ένα τάκ, τάκ, τάκ. Θα τον τρελάνε, θα τον τρελάνε σαν μοντάζ. Βου φεβού, ο Μάκης ο μου. Τι να λέμε τώρα, ρε. Μπράβο, σιρκουί, σιρκουί. Εμένα μ' αρέσει πάπια από εκείνο. Τι συμφορά είναι αυτή που μας βρήκε? Τι έχει πάρει? Είσαι ηλίθιος, αχώρι μου! Είσαι ηλίθιος! Μία ώρα μου το έπαιζες είμαι δεν είμαι. Αποφάσισε, ή θα γίνεις, ή θα γίνεις, ρε π***να μου. Ω, Παναγιά μου. Τώρα στο φύγμαν. Ε, Μαρία, φύγκλια! Πάμε. Από εδώ. Σαν να βλέπω τις οικογενειακές ιστορίες είναι, ρε παιδιά, και εσύ, ρε Άντρεα. Σκάσε! Ωραία, μαλάκα σου, χαριτωμένη.